Αυτή εδώ είναι η καλύτερη παιχνιδομηχανή που έχω δει το τελευταίο διάστημα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και θα δεις και εσύ γιατί. Πώς λοιπόν θα σας φαινόταν αν στην παλάμη του χεριού σας κρατούσατε τα games που όλοι μεγαλώσαμε? Το Geekbine λοιπόν μας έστειλε αυτή τη mini κονσόλα, βασικά τη ζήτησε αυτή τη mini κονσόλα να τη δούμε. Δείτε πόσο καλή είναι η οθόνη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Εδώ μέσα, παιδιά, υπάρχουν χιλιάδες παιχνίδια που όλοι λατρέψαμε και αγαπήσαμε. Είναι ό,τι καλύτερο, παιδιά, σε gaming έχω πιάσει στα χέρια μου το τελευταίο διάστημα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Φυσικά θα πούμε λεπτομέρειες, θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει. Και ελπίζω κι εσείς να το γουστάρετε όσο εγώ και να ενθουσιαστείτε το ίδιο. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links που θα χρειαστεί για να το τσιμπήσετε, ή αν έχει και κάποιο κουπονάκι, θα δω τι μπορώ να κάνω για εσάς. Πάμε λοιπόν να πούμε λεπτομέρειες για αυτό εδώ το υπέροχο γκατζετάκι. Miu Mini Plus, η υπέροχη παιχνιδομηχανή μας που έχουμε σήμερα, διακριτική, όμορφη συσκευασία, στιβαρή φαίνεται η κατασκευή. Δεν μιλάμε για ένα απλό τύπου Tetris, έτσι παιδιά, μιλάμε για μια παιχνιδομηχανή. Λίγα χαρακτηριστικά, διαθέτει έναν επεξεργαστή ARM Cortex A7 Dual Core 1,2 GHz, 640x480 η ανάλυση της, 3,5 ίντσες η οθόνη, μας λέει ότι η μπαταρία κρατάει 7-8 ώρες. Βάλτε 5-6 να είμαστε σίγουροι, σας λέω εγώ, 3000 mAh μπαταρία και πάμε κατευθείαν να δούμε τι περιέχει μέσα το όμορφο αυτό κουτάκι μας. Geekbine, λοιπόν, έχω κάτω link στην περιγραφή, γύρω στο 60, οδηγίες στα κινέζικα, αλλά κακό αυτό, δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε όμως. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την κονσολίτσα, έχουμε καλωδιάκι USB Type-C, προφανώς για τη φόρτιση, έχουμε εδώ πέρα card reader, ok. Ξέρω αν μας χρειαστεί αυτό. Τι άλλο έχει μέσα εδώ, ρε παιδιά. Έχουμε, screen protector, ρε φίλε, με τα μαντιλάκια εδώ πέρα για να βάλουμε να προστατεύουμε την οθονίτσα μας. Και πάμε να δούμε το actual device. Αν και έχετε πάρει ήδη μια ματιά στο intro, αλλά εντάξει. Λοιπόν, για να βγάλουμε το screen εδώ αυτό. Τέλεια. Καινουργίλα. Λοιπόν, δείτε πόσο χώρο πιάνει η οθόνη, έτσι, πιάνει πάνω από τη μισή συσκευή, φύγε κουλούπι. Έχουμε εδώ τα πληκτράκια, έχω διαλέξει το διάφανο, ας το πούμε έτσι, χρώμα. Έχει τρεις επιλογές, βλέπετε έχουμε πίσω και πλήκτρα τύπου Elena Arena. Έχουμε την μπαταρία εδώ μέσα, η οποία είναι αποσπόμενη, αλλά μπορεί να φορτιστεί και με το USB-C. Έχουμε κάρτα μνήμης SD 64 GB, μας τη δίνει μέσα με την αγορά. Εδώ φορτώνονται τα emulators κλπ. Και έχουμε και audio jack να ακούμε τον ήχο μας, να μην ενοχλούμε τους δίπλα. Power button, από εδώ έχουμε αυξομοίωση της φωνής. Παιδιά, πάμε να ανοίξουμε να παίξουμε. Ανοίγοντας λοιπόν, βλέπουμε μια πάρα πολύ καθαρή και ευκρινέστατη οθόνη. Αγγλικά πάλι καλά, με το A λέει πάμε open, με το B πάμε back. Retro Arts, έχουμε την εφαρμογή, την app, έχουμε τις ρυθμίσεις μας Wi-Fi, βλέπουμε εδώ φωτεινότητα και είναι και στο 7 στα 10, χρωματισμό, γλώσσα, φωνή κλπ. Factor Reset. Retro Arts, εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τους emulators, διάφορους προεγκατεστημένους emulators και εμάς μας ενδιαφέρει το game, δεν θα κάτσω τώρα να το αναλύσουμε πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ τι έχει. Δείτε εδώ πέρα όλες τις γνωστές, αγαπημένες, λατρεμένες κονσόλες, PS1, NES, Game Boy Color, έχουμε εδώ πέρα, βλέπετε, μια μεγάλη γκάμα, τρεις σελίδες, έτσι, arcade παιχνίδια, MAME 2010, εμείς οι παλιοί τα θυμόμαστε σίγουρα, έχουμε Sega Mega Drive, έχουμε απίστευτα πραγματάκια και είναι προεγκατεστημένα όλα λογικά μέσα από την κάρτα μνήμης. Ας ανοίξουμε ένα PlayStation, δείτε, θα ξεκινήσουμε PlayStation, ρε φίλε, και θα παίξουμε FIFA, έτσι, γιατί γουστάρουμε. Να ξέρετε, το συγκεκριμένο συνδέεται και με τηλεόραση και μπορεί να μπει και τηλεχειριστήριο. FIFA Soccer 2005, τι λες τώρα, ρε. Είπε το EA Sports to the game. Έλα ρε μάν μου, παίζουμε κανονικά, παιδιά. Δείτε ανάλυση, ρε μάγκες, δείτε ανάλυση. Όχι, παίζουμε τώρα, αυτό δεν κάτσε στο μετρό να λιώσεις. Εδώ έχουμε τις τρίπλες, πασούλα, δεν θυμάμαι και τα πλήκτρα. Ποιο τρέχει, ρε? Ό,τι να είναι, πάτησα. Και τώρα βλέπω και από μακριά εγώ για να πιάνει η κάμερα, να ξέρετε. Και δεν βλέπω τι πολύ κάνω.
Και θα φάω και κανένα γκολ τέλος πάντων, για να δοκιμάσουμε τίποτα άλλο στα γρήγορα. Εντάξει, παιδιά, αυτά τα πράγματα μας τρώγανε κατοστάρικα σε εμάς τους παλιούς. Πάμε. Ναι. Ντερμπάκι με έχει κάνει εδώ η τύπης, έτσι. Όχι ρε! Πάρτο. Πάρτο και ιό σου και μη μιλάς. Άιντε από εδώ. Ωρε φίλε, τι έχουμε κάνει σήμερα, τι κόλλημα θα φάμε με αυτό το πράγμα. Εντάξει παιδιά, μιλάμε για χιλιάδες παιχνίδια, έτσι. Καλά τώρα θα μαζεύω τα χτυλίδια, τώρα απλά παίζω για να παίξω. Και παίζω το παλιό, έχει όλα τα Sonic, σε Mega Drive πολλά παιχνίδια. Μιλάμε για χιλιάδες παιχνίδια. Ω, τα δαχτυλίδια μου ρε. Arcade παιχνίδια, παιδιά. Εντάξει. Ναι, ίσως οι περισσότεροι που λέτε το βίντεο δεν τα θυμάστε, αλλά μιλάμε για κάποιοι έχουν λιώσει, έχουν φάει ζωές και χρόνια σε αυτά. Και εννοείται για τους λάτρεις, έχει όλες τις κασέτες Pokémon Game Boy. Λυσάξτε, παιδιά. Λυσάξτε. Αυτό, παιδιά, το εργαλειάκι είναι ο καλύτερος φίλος στο μετρό, στρατό, στο σπίτι, στο κρεβάτι, στην τουαλέτα. Όχι ρε φίλε, εδώ μιλάμε για απίστευτο, απίστευτο. Μπράβο, από τα καλύτερα unboxing, από τα καλύτερα gadgeto games που έχω φέρει. Τι να πω γι' αυτό εδώ το πράγμα. Θέλω να μου αφήσετε αμέσως τώρα στα σχόλια αν έχετε οτιδήποτε αρνητικό να πείτε. Παιδιά, είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό, δεν ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Να ευχαριστήσω και τους Κινέζους που μου το πρότειναν. Κάτω στην περιγραφή έχουμε και λινκάκι να το πάρετε, να το τσιμπήσετε είτε για δωράκι είτε για σας. Αξίζει με το παραπάνω, Mio Mini Plus. Δεν θα σας δείξω άλλα παιχνίδια, παιδιά. Έχει χιλιάδες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ρετρό, παλιά, games που γουστάρατε, υπάρχουν εδώ μέσα. Θα κλείσω όμως με Pokémon και περιμένοντας τα σχόλιά σου, πάμε για τον επίλογο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε λοιπόν η σημερινή μίνι παιχνιδομηχανή που σας έχω φέρει εδώ. Αν σας άρεσε, θέλω να μου αφήσετε σχόλιο και να μου πείτε τι games θέλετε να ψάξω να βρω εδώ μέσα, γιατί είναι άπειρα παιδιά που θα μπορούσαμε να παίξουμε, και ποιο είναι το αγαπημένο σας game από εκείνη την εποχή και ποια η αγαπημένη σας κονσόλα. Θέλω να μου το αφήσετε αυτό όλοι σε σχόλιο. Γενικά, όπως είπαμε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ό,τι πληροφορία χρειάζεται για να το αποκτήσετε. Εγγραφή στο κανάλι φυσικά και καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο. techsmart.gr για να διαβάζεις όλα τα νέα τεχνολογίας και gaming. Παίρνω τη συσκευούλα μου στην τσέπη και είναι ό,τι καλύτερο, θα παίξει πολύ λιώσιμο τώρα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Bye.